τη βιβλιοθήκη μαζί με τα βιβλία σκεφτήκαν να κρατήσουν συντροφιά αυτούς τους ανθρώπους που λέγονται φιλαναγνώστες, που είναι φίλοι του βιβλίου. Όλοι πιστεύω ότι έχετε αυτή την έφεση, ότι όλοι σας αγαπάτε το βιβλίο, αγαπάτε τη γνώση. Μέσα από τη γνώση έρχεται και η μόρφωση. Και ένας λαός ο οποίος αυτοκαλλιεργείται, αυτομορφώνεται, είναι ένας λαός ο οποίος εξελίσσεται και δημιουργεί προϋποθέσεις να φτάσει ψηλότερα. Και εμείς το έχουμε πολύ ανάγκη σαν τόπος, σαν Ελλάδα και σαν τόπος, σαν Καρβενά. Θεσμός για τη βιβλιοθήκη και φέτος φτάσαμε στον ένατο χρόνο διοργάνωσής της. Η εκδήλωση έχει τον τίτλο «Τα βιβλία διανυκτερεύουν και μας κρατούν συντροφιά» και είναι αλήθεια, πόσους δεν κρατάνε συντροφιά στη σιγαλιά της νύχτας τα βιβλία. Τα βιβλία που σε ταξιδεύουν στη γνώση, που σε ταξιδεύουν σε μια ιδιαίτερη μόρφωση και καλλιέργεια. Ίσως χρειάζονται παρόμοιες εκδηλώσεις περισσότερες και από τις βιβλιοθήκες, αλλά και από όλο τον κόσμο ο οποίος έχει σχέση με τη γνώση, γιατί πιστεύω ότι μέσα από τη γνώση αναβαθμίζεται το πολιτιστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο ενός λαού και δημιουργείται η διαφορά σε σχέση με αυτό που λέγεται σήμερα και αύριο σε μια κοινωνία. Η κοινωνία μας λοιπόν, αυτή που ξημερώνει, πιστεύω ότι δημιουργούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις μέσα από τη δουλειά που γίνεται στις βιβλιοθήκες και το παιδαγωγικό της πρόγραμμα για να γίνει μια βιβλιοθήκη η οποία θα στέκεται αρρωγός στη γνώση, αρρωγός στη μόρφωση, αρρωγός στον πολιτισμό. Oh,
το πρωί με τους κρύους στα κασμίρια τους πυκνεύους. Εγώ τη νύχτα μονάζω μαζί με εκείνους παραπώ με τους παράδειγμα και εκείνους αδικημένους. Στις ανάγκης τα θρανία και στις πτώχειας το στόχο Γεια σου, Άλε.